Ναι, και που λες άρχισαν να φύγουν γιατί η Τζοβάνη ήταν πολύ αγχωμένη. Αυτή βέβαια, ψωνάρα μου, δεν την πάω με τίποτα, ξέρω όλα. Το ζήτημα είναι πώς θα αντιδράσει η Ροξάνη. Καλύτερα μην της πούμε τίποτα γιατί θα στεναχωρηθεί. Εγώ δεν ανοίγω το στόμα. Έπτα σφράγει στο μυστικό. Θωμάς Παπαπέτρου, έψιλον έψιλον. Εγγύηση έχει αμύθια. Γεια σας! Ροξάνη μου, τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Πώς από εδώ. Είχα ένα επαγγελματικό ραντεβού εδώ κοντά και πέρασα. Μου πρότειναν μια εκπομπή εδώ στην Ελλάδα. Τι λες τώρα και πώς σε βρήκανε. Μην δαχτείς τη συνέντευξη. Κάναμε θράψη, Θωμά μου. Βέβαια. Εντάξει, δεν λέω ωραίο είναι όλο αυτό, αλλά δεν είμαι σίγουρη, θα το σκεφτώ. Να το σκεφτείς. Έτσι κλείνονται οι δουλειές. Και κάνε και λίγο τη δύσκολη, ξέρεις εσύ, να ανεβάσει το κασέ σου. Τι ωραία νέα, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Όλα πάνε περίφημα, σαν ένα καλοκουρτισμένο γερμανικό ρολόι. Ελβετικό. Και εκεί γερμανικά μιλάνε. Πολύ αισιοδοξία διακρίνω. Τρέχει κάτι και μου το κρύβεται. Εγώ πρέπει να πηγαίνω λοιπόν. Έχω ραντεβού στον Μπάμπι για ένα σέρβις. Α, ναι, ναι, το ραντεβού σου, τέλεια. Οκ, okay, Θωμά μου. Ροξανάκη, για τα καλά νέα που μου έφερες, θα σου κάνω ένα μικρό δωράκι. Ένα full service manicure pedicure στον ανεψιό μου τον Μπάμπι. Είναι φανταστικός. Ευχαριστώ, Θωμά μου. Κι εσείς. Ναι, που λες, ο Μπάμπης είναι καταπληκτικός. Είναι λεπτομερής, είναι επιδέξιος, είναι υπομονετικός. Πολλά επίθετα ακούω σήμερα. Για πες μου λοιπόν για αυτή την υπέροχη πρόταση που σου είχε.